Και αν έρχομαι σε σένα. Τι θες πάλι, τι έγινε πάλι. Τι έγινε πάλι, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου μαζί σου. Τι εννοεί τι έγινε πάλι. Νομίζω ότι τράβηξε ήδη κάρτα. Όχι, δεν έχει τραβήξει τίποτα, καμία κάρτα. Δεν σου έκανα την ερώτηση που έκανα στο Θανάση πριν. Έχει απιστήσει ποτέ, έχει τύχει να ερωτευτεί κατά λάθο έστω, γιατί άνθρωπο είσαι, δεν είσαι πέτρα. Και τόσα που άντεξε, κάτσε και μέτρα. Σωστό και αυτό. Ναι. Έχει τύχει ποτέ. Σαν υπουργό μιλά. Αυτό είναι τραγούδι τη Κατερίνα Σνάιντερ. Έχει τύχει ποτέ να ερωτευτεί το κορίτσι του φίλου σου. Όχι, δεν έχει τύχει. Δεν έχει κάτι. Και συνήθως το απορρίπτω στη γέννησή του το πράγμα. Έχει τύχει ποτέ να σε ερωτευτεί εσένα? Στο σχολείο ναι, παλιά όμως. Αρκετά. Αρκετά χρόνια πίσω. Αλλά και πάλι μου έχει τύχει να πάω να μιλήσω μια κοπέλα για ένα φίλο μου που την γούσταρε πάρα πολύ και ταυτόχρονα αυτή να μου πει ότι γούσταρε εμένα. Που ήταν. Είχα έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Mm-hmm. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποιες αξίες σαν την αντρική φιλία κρατιούνται από πολύ μικρή ηλικία μέχρι τα βαθιά γυρατιά, έτσι κι αλλιώς. Και είναι πολύ σταθερά πράγματα. Θες να μου πεις δηλαδή ότι όταν γνώριζες τη Βάσο, η Βάσο ας πούμε τύχαινε να είναι δεσμευμένη με ένα φίλο σου, δεν θα γινόσασταν ζευγάρι? Όχι, νομίζω πως όχι. Όσο δυνατός και αν ήταν ο ερωτάς σου για εκείνη. Ποτέ μιλες ποτέ, ναι. Εντάξει, αυτό ισχύει πάντα, αλλά κατά 99,9% όχι. Αυτό το κορίτσι, είναι προφανές ότι έχει κάτι που δεν είχαν οι προηγούμενες σύντροφοί σου, γιατί σου άλλαξε. Ένα παιδί τώρα. Είναι κάτι που το θέλατε, το σχεδιάσατε ή σας έτυχε? Κοίτα, αν είναι δικό μου, ήρθε κατά τύχη. Να φύγει, Γιάννη. Δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο. Όπω τι ψάρι είναι αλλά αυτό. Αλλά ήταν μια φυσική εξέλιξη. Ψαρά μου. Ψαρά μου. Ο Γιάννης μου έχει δηλώσει στην περσινή εκπομπή στο Μέρα στην Καλλιχαράκη. Είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση από αυτού. Ότι είναι πολύ κατά των εκτρώσεων. Και θυμάμαι ότι το είχαμε συζητήσει αυτό. Άρα πιστεύω ότι και εντελώς κατά τύχη να γινόταν, δεν θα επέτρεπες αυτό το παιδί νομίζω να μην έρθει. Όταν είχαμε κάνει εκείνη τη συζήτηση, ήταν έγκυος η Βάσο τότε. Αλήθεια. Νομίζω πως ναι. Το ξέρεις ή δεν το ξέρεις? Το ξέρα. Εσύ δεν το ξέρεις. Και δεν το πες, βρε παλιόπαιδο. Γιατί να στο Μάλιστα. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε και τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, λέω. Να δούμε πόσο έτοιμος είναι για όλα. Θα διαλέξω κάτι που είναι κόντρα σε μένα, το πράσινο. Τι όλη ομάδα είσαι? Όλη το μεσαίο διαλέγεται. Το φόρεμά σου. Το φόρεμά μου είναι η ομάδα, του μου είπε. Το πράσινο, λοιπόν. Κι εγώ σε εμπιστεύομαι. Σπύρο, φέρε μέσα το εργαλείο, ακούμπησε το κάπου εδώ. Κώστα, θα σε χρειαστούμε. Γιατί θα κάνω κάμψεις? Η δοκιμασία του Γιάννη Τσιμιτσέλη είναι ότι πρέπει να μας δείξει ασκήσεις ανώδυνου τοκετού με μοντέλο τον Κώστα Ευρυπιώτη. Έτσι το μέχρι τώρα φανταζόμουν ότι αυτή η εκπομπή έχει μια πρωτοτυπία και μια υγεία πάνω απ' όλα. Και μια ποιότητα. Και μια ποιότητα έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορώ να διαβάσω κάτι στην πεθερά μου που είναι στη Θεσσαλονίκη. Σε ποια γλώσσα? Ελληνικά, ρε παιδί μου. Θα της τα πω σέρβικα, μα θες, θα τα καταλάβει. Θα της τα πει σέρβικα, ναι, αγαπητέ. Ωραία, και τι κάνουμε τώρα, Κώστα, που ξέρεις. Κώστα, σήκω. Εγώ θα κάνω το μοντέλο. Εσύ δεν ξέρεις. Περάστε, αυτοσχεδιάστε. Είστε πολύ καλοί ηθοποιοί και οι δύο σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν το συζητάω. Παρακαλώ, πέρα. Η μάνα είναι ο Κώστας. Ας περάσει. Θα κάνει μάνα, μου λέει. Τι θα κάνει? Θα κάνει μάνα. Ναι, αλλά θέλω και έχει και ήχο το κετός. Το σομπρέρο γιατί το παίρνεις μαζί? Γιατί είναι δικό μου, το δώσατε από την αρχή και δεν μου εξηγήσατε γιατί θα έπρεπε να το έχω. Οπότε είναι δικό μου, το μέσα με μπλούζα για κοιλιά, Κώστα. Το μαξιλάρι θα παίξει το ρόλο της κοιλιάς ή θα ξαπλώσει ο Κώστας? Δεν έχω καταλάβει. Γιατρέ, τι θα κάνουμε? Α, της κοιλιάς. Έλα εδώ. Λοιπόν. Το βάζεις από μέσα, θα σε βοηθήσει το... Ορίστε. Αυτό είναι. Υπέροχα. Εξεγεννάς. Ναι. Γέννα. Γέννα, ρε παιδί μου. Τι, έτσι εδώ μπροστά δεν θα πάμε. Ένα που μπορεί να γίνει επώδυνο στο κετός, κάτι να. Με ξύλο. Ναι. Θέλεις να βοηθήσω εγώ σε κάτι? Ναι, βοήθα. Λοιπόν, ναι, να το κάνω εγώ γιατί έχω πάει. Κάτσε στο σκαλοπάτι. Κάτσε στο σκαλοπάτι. Περίμενε. Ξάπλω. Δεν έχω υπάρξει μάνα, αλλά ό,τι έχω δει από ντοκιμαντέρ. Κάθισε. Λοιπόν. Ωραία. Είσαι εδώ, εντάξει. Συγγνώμη, να κάνω κάτι. Το μόνο που έχω δει είναι στα φιλαράκια, δεν το θυμάμαι τώρα. Είναι το καπέλο δικό μου.
Το σομπρέρο, τι το θες, άστο χαρά μου. Θέλω να ακούω μέσα μου κάτι σαν τη Βουγιουκλάκη. Έχω ένα μυστικό. Για να πάρω στο αναπνοές, αναπνοές. Λοιπόν, τι κάνουμε. Πάρε, αναπνοές, αναπνοές, κάνε αναπνοές. Κάνε φου, κάνε τέτοια, κάνε. Δεν θα βγει ποτέ το παιδί. Λοιπόν, σιγά σιγά. Να ανοίξω και τα πόδια λίγο. Λίγο, εκεί, καλά είσαι. Λίγο, να μην φύγει εντελώς. Το γέμισα τώρα δηλαδή. Μούρχεται. Λοιπόν, θέλω να είσαι χαλαρός. Σπρώξε εδώ. Και είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ τις γυναίκες όταν... Κατανάτα τότε, γύρισε. Γύρισε, νομίζω ότι είναι προς το κεφάλι, με το κεφάλι προς τα κάτω. Κάτι σχετικό, μέτρα προβατάκια. Μέτρα προβατάκια. Ναι, ένα προβατάκι. Δεν πήρα, δεν έχει σημασία, αυτό μου ήρθε, αυτό λέω. Τέσσερα ή και τα μαύρα. Σπόξε, σπόξε τώρα, σπόξε. Τέσσερα προβατάκια, πέντε προβατάκια, έξι προβατάκια. Ωραία. Ωραία, το βρήκαμε. Μπράβο, παιδιά.